Δώσε λίγο. Δώσε λίγο δυνατά. Βρήκα κάτι χαρτιά και τα έσχισα. Και είπα να τα πετάξω. Να γίνει λίγο μακελιό εδώ παρασκευιάτικο. Επιτέλους ήρθε Σαββατοκυριακό. Δώσε. Δώσε λίγο δυνατά. Αυτή η εβδομάδα, παιδιά, ήταν πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα. Πολύ δύσκολη, σου λέει. Ανάδρομος ο Ερμής, δεν μπορείς να συνοηθείς με άνθρωπο αυτήν την εβδομάδα. Για δώσε λίγο δυνατά, δώσ' του Άγι. Έτσι, δυναμικά θα φύγει η Παρασκευή. Με ροκές θα την βγάλουμε σήμερα. Έτσι, γιατί την είδαμε περίεργα. Έτσι, γιατί λίγο τρελαθήκαμε. Για να πάμε να περάσουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μακριά από την γκρίνια. Μακριά από τις υποχρεώσεις. Μακριά από τον ανάδρομο Ερμή. Μακριά από τα μαθήματα. Από τα διαγωνίσματα. Από τον πύρι-πύρι. Μακριά από όλα, βασικά. Δώσε λίγο δυνατά. Έτσι. Έτσι, τραγουδιστά, τραγουδιστά. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Cooler, εδώ στο MAD TV3 το μεσημέρι. Τελειώνει μια εβδομάδα, όπως είπαμε, δύσκολη. Δεν ξέρω πώς ήταν η δική σας. Πάντως η δική μου ήτανε τραγικιά. Βεβαίως, ήτανε, βέβαια. Πάω πολύ δύσκολη εβδομάδα. Τελείωσε, έτσι το Σαββατοκύριακο. Να πάμε λίγο να μπούμε στο νεράκι, να έρθουμε λίγο στα ίσια μας. Λοιπόν, δώσε να τα. Η δική σας εβδομάδα πώς ήταν, ρε παιδιά. Ήταν λίγο περίεργη η εβδομάδα αυτή. Εγώ από παντού ακούω ότι όλα ήταν στραβά. Και χθες πήγα και γυμνάστηκα και πήγα μετά στο σπίτι κολλητού μου και ήμουνα με την Τίντα, σπάσαμε και ένα μπιμπερό, γυαλιά καρφιά τα κάναμε. Και μου λέει η Τίντα, όχι ρε, μου λέει, δεν το πιστεύω, με αυτό το μπιμπερό έτρωγε μόνο η μικρή. Να κάνω μια ερώτηση που έχετε, παιδιά. Είναι συγκεκριμένα τα μπιμπερό που βολεύονται τα μωρά, δηλαδή από κάποιον μπορεί να μην πίνουνε. Σπάσαμε, ας πούμε, το καλό, το βολικό. Τώρα πρέπει να το ξαναβρούμε, ζήσε μου, είμαι τριφύλι. Δώσε λίγο. Ω, αυτό το κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ. Και το βιντεοκλίπ μου αρέσει. Είναι που είναι και ο τύπος που χορεύει έτσι. Λοιπόν, ήταν όπως είπα μια δύσκολη εβδομάδα. Μου έχετε στείλει και στα μηνύματά σας αυτό το μικρόφωνο να μην στέκεται πουθενά. Λοιπόν, και θέλω απλά να σας πω να τραβήσετε πίσω. Γιατί η εβδομάδα αυτή πάει πέρασε, πάει δεν θα ξανάρθει. Θα είναι όλα καλύτερα. Νομίζω θα ισχυώσει και ο Ερμής. Γιατί όλοι οι αστρολόγοι λένε ότι αυτό είναι ανάδρομος ο Ερμής. Θέλω να σας πω με πάρα πολύ χαρά, πριν περάσω να σας ανακοινώσω το θέμα, ότι σήμερα λοιπόν ανοίγω κάποια στιγμή το λάπτοπ μου, μπαίνω στο διαδίκτυο και με πολύ 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 μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα ότι η παρουσιάστρια που θα είναι η Κοδέσποινα, που θα παρουσιάσει φέτος το Mad Walk, αυτό το θεσμό που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, τη μόδα με τη μουσική. Ένας φοβερός θεσμός του καναλιού μας που αγαπάμε πολύ και αγαπάνε και όλοι οι καλλιτέχνες και οι σχεδιαστές και όχι μόνο και τα μοντέλα και οι πάντες που εσπιρτώσει. Θέλω να σου πω ότι αυτόν τον θεσμό θα τον παρουσιάσει μια πολύ ωραία τύπισσα, μια φοβερή τραγουδίστρια, η οποία είμαι σίγουρη θα το φέρει άρτια εις πέρας. Είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρει να ενώσει και το τραγούδι και τη μόδα. Νομίζω ότι τα έχει και τα δύο. Είναι και πολύ καλή τραγουδίστρια, είναι και πολύ πετυχημένη τραγουδίστρια. Έχει έντονη, φοβερή, δυναμική προσωπικότητα και έχει στυλ. Θα μπορούσε να την πει και fashion icon, γιατί είναι η Δέσποινα Μαδίνε! Τιμή μας και χαρά μας και θέλουμε να τη γνωρίσουμε από κοντά και να τη μιλήσουμε. Και πραγματικά μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη τιμή, όπως σας είπα και πριν, να είναι η οικοδέσποινα του Mad Walk, η Δέσποινα Βανδύ, δώσε! Παιδιά, δεν έχω να σου πω πόσες φορές έχω χαζέψει τη Δέσποινα Βανδύ στα περιοδικά για το στυλ της, γιατί στα περιοδικά δεν μπορείς να κρατήσεις και τον άλλο, μόνο για το στυλ της μπορείς να τη χαζέψεις. Αν θες να πάνε να ακούς, θα πας να ακούς στη Θεσσαλονίκη που σκίζει με το Παντελίδη πάνω και με το Μαρτάκι. Θέλω να σου πω ότι έχω γενικότερα κατ' εμέ έχει τρομερή αίσθηση του στυλ και πάρα πολλές φορές εμείς παίρνουμε μαθήματα από τη Δέσποινα Βανδύ και πόσο χαιρόμαστε. Σκέψου τώρα τι θα φορέσει εκείνη τη βραδιά. Θα χαζέψουμε όλοι. Θα φύγουμε με το στόμα ανοιχτό. Και να σου πω και κάτι. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή παρουσιάστρια η Δέσποινα Βανδύ. Γιατί ό,τι απόπειρες έχει κάνει και με τον Καβουτζίδη ήταν φοβερή. Ξέρει, χειρίζει ωραία το λόγο. Και στο The Voice ήταν καταπληκτική. Έχει ωραία άρθρωστη, στρωτό λόγο, επιχειρήματα και ανυπομονούμε. Αυτά λοιπόν για το Mad Walk. Να είστε συντονισμένοι γιατί σιγά σιγά
θα μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα, θα έχουμε και περισσότερα νέα για το MadWalk. Τώρα το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι η Δέσποινα Βανδύ θα παρουσιάσει το MadWalk. Από εκεί και πέρα σήμερα στο Cooler. Έχουμε το κεφάλαιο σχέσεις. Ένα κεφάλαιο που σας αρέσει πάρα πολύ γενικότερα, γιατί, ρε παιδί μου, όσοι είστε μικροί στην εφηβεία, έχετε ένα θέμα με τις σχέσεις τώρα. Ξεκινάνε τα πρώτα-πρώτα συγχυρτήματα, κάποιοι που σας έχει τα αγόρια, άλλοι που σας έχει κορίτσια, κάπου θα βρίσκεται λίγο μανίκια. Βέβαια, οι μεγαλύτεροι που έχουν σχέσεις και πιο μακροχρόνιες, τα βρίσκουν χειρότερα μανίκια. Σήμερα λοιπόν θα πιάσουμε ένα θέμα που γενικότερα το ακούω σε πάρα πολλές συζητήσεις. Μου λένε, βρε Ευαγγελία, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Να, πώς ξεκινάς και πώς καταλήγεις. Χου, δώσε! Κοίταξε τώρα, οι σχέσεις είναι δύσκολες, δεν σου πω εγώ όχι. Ειδικά σήμερα και όσο περνάει ο καιρός, ακόμα πιο δύσκολες. Γιατί θέλει, αν παλιότερα ήθελε 10 υποχωρήσεις, τώρα θέλει 1 εκατομμύριο 110 υποχωρήσεις. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν το συζητάς. Όμως, το θέμα το δικό μας σήμερα έχει να κάνει το εξής. Πώς ξεκινάς παθιασμένος, τον βλέπεις τον άλλον εκεί, μπαίνει στο επικεντρό σου, ρε παιδί μου, στο κέντρο του ενδιαφέρον, του ενδιαφέροντός σου, δώσε. Λοιπόν, το βάζει στόχο, το κατακτάς το στόχο, όλα ωραία και καλά. Πολύ έρωτας, πολλά σιρόπια, πολλά ρομάτζα, πολύ πάθος γενικότερα. Είναι η όλη σου ζωή, νομίζω δεν υπάρχει αύριο χωρίς τον έρωτά σου, σου λέει τώρα. Δεν κάνεις τώρα τις σχέσεις, ωραία. Και μετά από 3, 5, 6 μήνες, 10, 12 μήνες, ένα χρόνο, δύο χρόνια, ξαφνικά ο έρωτάς σου, αυτός ο άνθρωπος που ερωτεύτηκες κάποια στιγμή, πάει. Δεν σου καίγεται καρπί. Το βλέπεις σαν αδερφό σου, σαν αδερφή σου. Δεν σου κάνει αίσθηση αν θα φοράει φούστα ή παντελόνι. Δεν σου κάνει αίσθηση αν θα το δεις με τα ισόρροχα ή όχι. Γενικά και να περάσει, εσύ μπορεί να κοιτάς την ξανθιά απέναντι ένα πράγμα. Κάπως έτσι τέλος πάντων θέλω να σου πω. Γιατί γίνεται μας αυτός, ποια είναι τα στάδια, από πού ξεκινάει και πού καταλήγει. Θα τα μελετήσουμε όλα σήμερα εδώ στο Cooler. Θα διαβάσουμε μηνύματα, θα ακούσουμε μουσικάρες για να φύγουμε έτσι ωραία την Παρασκευή, να πάμε Σαββατοκύριακο. Και γενικότερα, ακούστε τα στάδια για να μην το κάνετε κι εσείς. Κομματάρα! When your left hand is free, κάπως έτσι. Αυτό, πόσο μέσα. Θα σε δυνατά. Κομματάρα, να ξέρεις. Λοιπόν, ανοίγω εδώ μηνύματα, γίνεται χαμός. Έχετε γράψει κάτι παραγράφους και χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε το θέμα και χαίρομαι και πάρα πολύ που ο καθένας θέλει να πει τη γνώμη του και είναι σεβαστή και θα τη διαβάσουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Cooler. Θέλω να σας θυμίσω πριν ξεκινήσουμε για να μην διακόψω το θέμα τώρα, καταλαβαίνεις. Γιατί κάποιοι περιμένουν εδώ, περιμένουν τις απαντήσεις και περιμένουν να ακούσουν τα μηνύματά τους και όλα. Θέλω να σου πω ότι αύριο ημέρα Σάββατο θα πάμε όλοι στο DC, στο Dream City δηλαδή, γιατί εκεί θα παίξει πολύ μεγάλο και ωραίο πάρτι εν ώψη της πρεμιέρας, τα Van Premier που έγινε, έλαβε χώρα στο, όχι στο άλλο, το Mall, πες το, στο Mall, στο Μαρούσι. Ήταν εκεί το Mad Radio 106,2. Παρακολουθήσαμε όλη αυτή την ταινία, την καινούργια του Sylvester Stallone, που λέγεται Creed, η γέννηση ενός τρίλου. Ο Stallone, ο γνωστός Rocky, αν θυμάστε, επιστρέφει στις οθόνες μας, αλλά όχι για να διαγωνιστεί, επιστρέφει για να προπονήσει το γιο του μεγαλύτερου αντιπάλτου, λέει τώρα, του Apollo Creed. Το θυμάστε εκείνον τον χρωμούλη, τον φοβερό που ήταν σαν ντούκι και τον δυσκόλεψε το Stallone, που στο τέλος τελικά, το τέλος του Apollo ήταν λίγο άσχημο, αλλά αυτοί τέλος πάντων είχαν μεγάλη αγάπη μεταξύ των. Και τώρα ο Stallone θα προπονήσει το γιο του. Αξίζει να τη δείτε και αξίζει να έρθετε αύριο στο πάρτι γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί θα ακουστούν και οι μουσικές της ταινίας, τα soundtrack όλα. Εκεί θα είναι και το Mad Radio και το 106,2. Εκεί θα είναι και ο Τζι όμως, παιδιά, για να σας διασκεδάσει και να περάσουμε τέλεια. Δώσε δυνατά. Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα μας όμως. Λοιπόν, είπαμε ότι υπάρχουν, ας πούμε, 6, 7, 8, 9 στάδια που περνάει μία σχέση. Πώς ξεκινάει και πού καταλήγει. Και γιατί καταλήγει στην αδελφοποίηση, σου λέει τώρα. Γιατί καταλήγει να βλέπει τον άλλο στο τέλος και να μη σου καίει, να λες, OK. Δηλαδή, τον αγαπάς, δεν είναι τα αισθήματα. Τα αισθήματα είναι συναισθήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει νιώσει ερωτική έλξη για τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι μαζί. Να είσαι μαζί κάνα δύο χρόνια ή 7-8 μήνες και αυτή η μεγάλη σχέση, θεωρείται.
Και ξαφνικά να πάψει τον αγαπά. Όχι, τον αγαπά, αλλά δεν τον ποθεί. Έχει φύγει το πάθο, έχει φύγει η κάψα, έχει φύγει ο έρωτα. Έχει... Και ξέρει που το καταλαβαίνει. Όταν, εγώ να σου πω την αλήθεια, το καταλαβαίνω. Όταν σταματήσω να τον ζηλεύω λίγο. Δηλαδή, όλοι ζηλεύουμε καλό ή κακό. Και καλή ενόμενη ζήλια χρειάζεται, είναι αυτό που λέει το αλλητοπίπερο τη σχέση, έτσι δεν λένε αυτό. Λοιπόν, άμα εγώ σαν Ευαγγελία σταματήσω να ασχολούμαι και δεν ζηλεύω, δηλαδή μου λέει θα πάω εκεί, θα κάνω αυτό, πήγα εκεί, έκανα εκείνο και εγώ είμαι αλλού νταλού σε άλλο ηλιακό σύστημα και τα σχετικά, εκεί καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ ο άνθρωπος, δηλαδή πραγματικά. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ό,τι και να μου πει, δηλαδή μπορεί εγώ να είμαι αφηρημένη και να μου πει Ευαγγελία βγήκαμε μία άλλη χθες και εγώ να μην το καταλάβω. Γιατί είμαι αλλού, είμαι συνδεδεμένη, κατάλαβες. Εκεί το καταλαβαίνω. Λοιπόν, από το πάθος λοιπόν περνάμε στην απομυθοποίηση. Γιατί κάποια στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη οικειότητα και λόγω της συγκεντρωτικότητας και λόγω της καθημερινής τριβής και λόγω του ότι κάνουν αχ, αυτά τα ζευγάρια κάνουν ένα τεράστιο λάθος και περνάνε άπειρες ώρες μαζί. Αυτό είναι το νούμερο ένα, να ξέρει όμω. Άμα είσαι όλη μέρα μαζί, δηλαδή άμεσα όλη μέρα στο σχολείο. Είσαι μαζί και στο φροντιστήριο. Μετά το φροντιστήριο πάτε για μια βόλτα. Μετά από τη βόλτα πα σπίτι σου και αρχίσει και μιλά τσίκι 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 15 ώρε στο κινητό σου. Μετά το άλλο πρωί θα την ξαναδεί ή θα τον ξαναδεί στο σχολείο ή στη σχολείο οπουδήποτε. Δηλαδή αυτή η σχέση έχει ημερομηνία λήξη. Θα πάει, αλλά θα πάει, ξέρει τώρα. Δεν θα διαρκέσει πολύ, δεν κάποιο θα βαρεθεί. Δηλαδή τι άλλο να πει. Άμα τα έχει πει και όλα από τα μηνύματα, δεν είναι. Όταν θα βρεθεί, δεν θα έχει να πει με τον άλλον. Κατάλαβε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το νούμερο ένα λέει είναι το πάθος, η έκρηξη. Στην αρχή μια σχέση λέει το πάθος και η έντονη σεξουαλική έλξη είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ένας μύθος λέει χτίζεται γύρω από το πρόσωπο που μας ενδιαφέρει, καθώς πάνω του βλέπουμε ή προβάλλουμε, λέει, όλα ακόμα αυτά τα χαρακτηριστικά που προσδοκούμε και ονειρευόμασταν ότι θα βρούμε. Χτίζουμε ένα ωραίο παραμυθάκι, πάση περιπτώσει. Ένα μυστήριο γύρω από το άτομο που μας ενδιαφέρει ή την κοπέλα που σας ενδιαφέρει, εσάς, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Κάπως έτσι ξεκινάει και αρχίζεις εσύ τώρα παίρνεις τους φίλους σου και τους λες πω και γνώρισε και μια κοπέλα και είναι έτσι ή εγώ θα πάω στους φίλους μου και θα πω και γνώρισε αυτό και πρέπει να είναι έτσι και πρέπει να είναι εκείνο και στείνεις γενικότερα γύρω του ένα παραμύθι τεράστιο και θες σιγά να ξεκινήσεις να τον ανακαλύπτεις αυτόν τώρα γιατί εσύ αισθάνεσαι ότι είναι το αντικείμενο του πόθου σου λέει τώρα αυτός, κατάλαβες. Λοιπόν, παίρνει αυτό είναι το νούμερο ένα. Ξεκινάμε από το πάθος. Πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα για να παίζετε κι εσείς μέσα στο παιχνίδι. Γιώτα Λούλο λέει: πιστεύω πως κάποιος λέει ότι τις περισσότερες σχέσεις στο τέλος ή θα χωρίσουν ή θα συντροφεύουν ένας τον άλλον γιατί αυτό. Γιατί λέει: μπορεί να τους αρέσει να είναι σε μια σχέση κάπως έτσι, λέει, και να είναι ελεύθεροι και να κάνουν ό,τι θέλουν. Ή στο χωρισμό, λέει: όταν χωρίζουν, μερικές φορές χωρίζουν για βλακίες, δεν μπορείτε να τη λέξετε, ναι, ένα, συγγνώμη. Και κάνουν, λέει, και δεν το λένε, λέει, στο ένα στον άλλον και κρατάνε μυστικά και ψέματα και όλα αυτά πράγματα διαιωνίζονται και δεν εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον και αυτό τους οδηγεί στον χωρισμό, λέει η Ευαγγελία. Μπορείς να βάλεις το συμπέρασμα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Θα στο βάλω τη Δευτέρα, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Γενικότερα μας αρέσει εδώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τον τιμάμαι, αλλά επειδή σήμερα το πάμε λίγο στο rock, στη rock φάση, άκου τώρα κομματάρα. Κομματάρα. Ίσως να μην κολλήσει τόσο πολύ, οπότε λέω να το βάλω προς Δευτέρα μεριά, παίξουμε ελληνικά. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν σήμερα περισσότερα ζευγάρια τείνουν να λειτουργούν ελεύθερα. Δηλαδή είναι μαζί, αλλά κάνει και ο καθένας ό,τι θέλει. Και ξέρεις είναι το απίστευτο ότι έχω βρεθεί σε συζητήσεις, παιδιά. Αν το έχετε ακούσει κι εσείς. Και τώρα, πριν παλιά, όταν έλεγε ένα αγόρι σε μια κοπέλα να έχουμε ελεύθερη σχέση, η κοπέλα ξύνιζε γιατί της πολύ άρεσε. Δηλαδή σου λέγει τώρα τι εγώ να σε μοιράζομαι ή να ξέρω ότι μπορεί να βγεις έξω για να φλερτάρεις και 5 και 10, 15 γυναίκες. Όχι. Σήμερα οι γυναίκες ζητάνε να έχουν ελεύθερη σχέση. Το έχεις ακούσει αυτό, Άλεξ. Παιδιά, πολύ. Πώς έχει γίνει έτσι. Ναι. Και πλέον έχουν αντιστραφεί αυτό που λέμε ότι έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Είναι αλήθεια γιατί βλέπεις, παιδί μου, τις κοπέλες που σήμερα είναι πολύ ωραίο να είσαι cool, αλλά να μην είσαι τόσο cool. Δηλαδή, έχω ακούσει εγώ, ήμουν δίπλα, ήμουν κοντά τα τραπέζια. Και μιλάγανε λίγο φωναχτά, φωνάζανε, εν πάση περιπτώσει. Και αν θέλα, μου άκουσα ότι της έλεγε το αγόρι τέλος πάντων της κοπέλας, τι κοίταξε να δεις. Θες να είσαι μαζί μου ή δεν θες να είσαι μαζί μου. Και του λέει αυτή, εντάξει, cool, χαλάρωσε. Του λέει Klein κιόλας, του λέει αυτή τη λέξη. Ναι, να το αρχίσαμε. Και του λέει εντάξει, του λέει, βγαίνεις έτσι. Εντάξει, τι χρειάζεται να βγαίνουμε και κάθε μέρα. Μην κλάψω, σιγά, μην κλάψω. Θέλατε. Και παιδιά, έλεγα, έκανα έτσι τα μάτια μου και λέω, τα αυτή μου λέω, τα ακούω καλά, βλέπω καλά. Το λέει αυτό κοπέλα. Και ο άλλος παιδιά καθότανε. Να σου πω τώρα, σαν Παναγία έτσι καθόταν ο καημένος και κρεμόταν από τα χείλη της. Και λες, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία ανάσα και θα περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, να σας το εξηγήσω και να το αναλύσουμε.
είναι. Ναι! Δώσε ρε Άγγι, έτσι. Έλα, ωραία Παρασκευή μπροστά μας. Ανοίγεται η Παρασκευή. Και θα εξελιχθεί καλύτερη, ναι, γιατί δουλεύουμε μέχρι το βράδυ αργά. Κομματάρα! Λοιπόν, είμαστε στο κούλερ. Συζητάμε σήμερα για τη σχέση. Έχουμε το κεφάλαιο σχέσεις που πολύ αγαπάτε και σας αρέσει. Και σήμερα λοιπόν αναλύουμε το από ποια στάδια περνάει μια σχέση για να καταλήξει στην καταστροφή, στην οικειότητα, στην αδελφοποίηση και τελικά κάποια στιγμή απλά να μείνετε δύο φίλοι στην καλύτερη ή θα χωρίσετε στη χειρότερη. Λοιπόν, μας το λέμε, αλλά κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Έτσι έχει δείξει η ζωή. Γιατί όλα αυτά τα θέματα, σας είπα, είναι βγαλμένα από τη ζωή. Όλα. Δώσε δυνατά. Κομματάρες, διάσου ρε Άγιε. Αν δεν θα βγάλεις πέρα με τη σχέση σου, άκουρα μουσική, βλέπε κούλερ, βλέπε μαντιβί, θα περνάς τέλεια. Λοιπόν, το δεύτερο στάδιο έχω να σου πω μια σχέση τώρα. Ενώ το έχεις βρει, όπως είπαμε πριν, είναι το πάθος, το βράζει το αίμα σου, σου λέει τώρα. Θες να τον βλέπεις όλη μέρα, να τον παίρνεις κάτι τηλέφωνο τη μέρα. Ακόμα τι να σου πω τώρα, να έχεις ένα κενάκι μισή ώρα και να πίνεις κάτω από το σπίτι, να δει και να τη δεις. Έστω να δώσεις ένα φιλί, μια αγκαλιά, όλα αυτά. Οπ, έρχεται τώρα το γκρέμισμα του ιδανικού. Εκεί που ήταν εκεί, τώρα σιγά σιγά πέφτει η φάση. Γιατί ξαφνικά από τη συναναστροφή και την τριβή διαπιστώνεις ότι τελικά δεν είστε και τόσο ίδιοι. Υπάρχουν διαφορές. Μπορεί να μην συμφωνείτε. Μπορεί κάποιες κινήσεις που κάνεις ένα σε εκνευρίζουν. Μπορεί να σε ξενερώνουν. Μπορεί να μην σε αρέσουν. Μπορεί να διαπιστώσεις ότι ο δικός σου ή η δικιά σου είναι εντελώς ανορθόγραφη και δεν είναι κάτι που εσένα σε χαλάει πάρα πολύ. Γιατί το τσίκι τσίκι μπορεί να δεις και ένα καλύτερος με γιώτα και αλφαγιώτα και να φύγεις στο κενό κατευθείαν. Κατάλαβες. Γκρεμίζεται αυτός ο μύθος σιγά σιγά. Μπορεί να κάνει κάποιες άκομψες, ας πούμε, κινήσεις. Μπορεί να βγάζει κάποιους ήχους που εσύ δεν θες να ακούς. Τέλος πάντων, γκρεμίζεται αυτός ο μύθος της πολύ ωραίας, με την προσωπικότητα, της δυναμικής, που έχει γούστο, που τα έχει όλα, που τέλος πάντων το αντικείμενο του πόθου σου κάποια στιγμή αρχίζει να έχει κάποια μικρά μειονεκτηματάκια, κάποια ή τα αγόρια αντίστοιχα, εν πάση περιπτώσει. Και εκεί βλέπεις λοιπόν, έρχεσαι στη γη, έρχεσαι, προσγειώνεις λίγο απότομα και λες OK, έχει και ελαττώματα. Έχει και πράγματα στα οποία δεν ταιριάζουμε. Έτσι, αναδύονται οι διαφορές τσουκου 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 τσουκου. Οπότε εκεί τι κάνεις, λες OK, αφού σου αρέσει προχωράμε, αλλά όπως ήσουν τον πρώτο μήνα δεν θα είσαι τον τρίτο τέταρτο, καταλαβαίνεις. Έτσι είναι το επόμενο στάδιο και γκρεμίζονται λίγο τα ιδανικά. Λοιπόν, μετά πριν πάμε στο τρίτο στάδιο, θα διαβάσω το επόμενο μήνυμα που έρχεται από την Ειρήνη Γάμα. Και όλα ξεκινούνται από τον ενθουσιασμό. Πράγμα που σημαίνει ότι στην εφηβεία συμβαίνει πολύ συχνά, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και αυτό λέει μετά γίνεται συνήθεια, έτσι περνά στην αδελφοποίηση και ύστερα στο χωρισμό. Εκτός και αν υπάρχει λέει, αληθινή αγάπη ανάμεσα σε ένα ζευγάρι και η φλόγα του ενός για τον άλλον που τους ενώνει ακόμα και τότε λέει δεν αλλάζει το πράγμα. Ευαγγελία μου, είσαι υπέροχη, σε αγαπώ πολύ και εγώ πάρα πολύ και μας τα λες και πάρα πολύ ωραία. Αλλά να σου πω κάτι. Έως η φλόγα και να υπάρχει. Κάποια στιγμή, ρε παιδιά, sorry κιόλας, ο έρωτας δεν διαρκεί και πάντα, δεν θέλω να σας τον γκρεμίσω. Αλλά ούτε η αγάπη θα φύγει, η αγάπη θα υπάρχει, αλλά χωρίς έρωτα και χωρίς πάθος, κάποια στιγμή βαριέσαι. Και όταν βαριέσαι, θες να φύγεις. Βέβαια, μετά μπορεί να διαπιστώσεις ότι σου λείπει ένα τεράστιο κομμάτι σου, αλλά δεν είναι γιατί είσαι ερωτευμένος ή γιατί τον θες, είναι απλά γιατί τον αγαπάς τον άνθρωπο και είσαι δεμένος ή είναι το θέμα της συνήθειας. Αλλά γενικότερα ο έρωτας φεύγει σχετικά γρήγορα. Για να μην φύγει σχετικά γρήγορα και να παρατείνεις όσο το δυνατό αυτό το συνέστημα, πρόσεξε εδώ τα στάδια που αναλύουμε σήμερα για να σώσεις τη σχέση σου να το προσέξεις. Εγώ πάντως έχω πέσει τα περισσότερα σε μια σχέση μου και εκεί κατάλαβα γιατί το έχω πάθει και εγώ. Έχω να σου πω, ξεκίνησε κάποια στιγμή μια σχέση μου, έμπαινε μέσα στο σπίτι και νόμιζα ότι έρχεται ο αδερφός μου Βασίλης. Και έλεγα, ω, μάλιστα. Δηλαδή, του μιλούσα σαν τον αδερφός μου, του απαντούσα σαν αδερφός μου, το συμβούλευα σαν μάνα του και λέω, τι κάνεις εδώ ακριβώς, πραγματικά, τι γίνεται. Λέει, υπήρχαμε και έτσι, απλά σαν φίλοι. Οπότε καταλαβαίνεις. Το τρίτο λοιπόν στάδιο είναι η οικειότητα. Βεβαίως η παραπάνω αυτή η οικειότητα. Γιατί είναι η φάση που εσύ νιώθεις πάρα πολύ κοντά στον άλλον, νιώθεις πάρα πολύ άνετα στον άλλον. Δηλαδή, αν στην αρχή, στο πρώτο στάδιο, ντρεπόσουν να κάνεις κάποια πράγματα μπροστά του ή να μιλήσεις ή να εκφράσεις κάποιες απόψεις σου μπροστά του, τώρα δεν σε νοιάζει γιατί τώρα αισθάνεσαι οικία, τον έχεις συνηθίσει, ξέρεις ότι είναι άνθρωπός σου, το έχεις δέσει λίγο ότι είναι ο δικός σου ή δικιά σου. Οπότε λες ναι, μωρέ, ας το πω ή ας το κάνω αυτό. Ή με την οικειότητα που λέει εδώ πέρα, να σου πω την αλήθεια, εάν κάποιοι μένουν μαζί για παράδειγμα,
Ένα τεράστιο λάθος που γίνεται κατ' εμέ όταν έχει σχέση είναι ότι παραγίνονται τα πράγματα πολύ οικεία. Δηλαδή, μπορεί να ξυπνήσει ο άλλος να πάει, ας πούμε, στην τουαλέτα προς νερού του ή προς να ανοιχτεί ή οτιδήποτε. Πες τώρα το πρωί να πίνει τα δόντια του. Αφήνει τις πόρτες διάπλατες. Περνάς να πας, ας πούμε, στην κουζίνα να φτιάξει ένα καφέ, να πει στα δημητριακά σου και βλέπει τον άλλον όρθιο να κάνει την ανάγκη του. Παιδιά, αυτό είναι από μυθοποίηση, έχω να σου πω. Είναι θέμα και ως, δηλαδή βλέπεις την άλλη, θα στο πάω εγώ στα γόρια, βλέπεις την άλλη, θα σπάνε μέσα στο μπάνιο και κάνει εκεί τα θέματα εκεί της ομορφιάς που κάνουν στις γυναίκες, βγάζουν τα μουστάκια τους με τις άσπρες, τις κρέμες που δεν τις κολακεύουνε, βάζουν τις μάσκες προσώπου που είναι σαν φαντάσματα, τα μαλλιά είναι πιασμένα πάνω, τα μισά εδώ μπροστά είναι βρεγμένα, τα άλλα μισά είναι λευκά γιατί έχουν γεμίσει κρέμες. Και σε βλέπει άλλο έτσι με ένα φανελάκι, μπορεί να είναι και τρίπιο, μπορεί να είναι και ξεχυλωμένο, μπορεί και οτιδήποτε. Και σου λέει τώρα, α, οκ. Δεν θα σου πει κάτι, γιατί ξέρει πώς είσαι στην πραγματικότητα, αλλά μέσα του στο υποσυνείδητο αρχίζει και γίνεται αυτό το πράγμα απομυθοποίηση. Με την οικειότητα επίσης απομυθοποιούνται. Θα συνεχίσω με επόμενο μήνυμα, η Μαρλού. Στην αδελφοποίηση λέει γιατί ταυτίζεστε αν είστε πολλά χρόνια μαζί. Στη συντροφικότητα όταν τον αγαπάς τον άλλον πολύ και στο χωρισμό λόγω ανοριμότητας και βλακείας αν έχει ξεκινήσει σχέση από μεγάλο έρωτα. Έχω σχέση λέει και είμαστε στο επίπεδο της αδελφοποίησης και της συντροφικότητας. Θα το προσέξω αυτό, Μαρλού μου. Και είναι πολύ όμορφο λέει όταν αγαπάς κάποιον. Φιλάκια πολλά, Ευαγγελία μου. Δεν είναι άσχημο αυτό. Αυτό είναι το τέλειο. Απλά καμιά φορά αυτά τα στάδια που αναφέρεις μπορεί να οδηγήσουν στη λήξη της σχέσης. Γιατί δεν έχεις, πώς να σου πω, δεν τον βλέπεις τον άλλον όπως στην αρχή. Είναι αυτό που λες, τον βλέπεις σαν αδελφό σου. Και άμα δεν υπάρχει έλξη ανάμεσα σε δύο άτομα, δεν μπορεί να συνεχιστεί η σχέση και να εξελιχθεί. Αλλά δεν έχεις άδικο όπως το βλέπεις. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ στο cooler και να σας πω και τα άλλα στάδια και να διαβάσω και άλλα μηνύματα και να περάσω και στο Instagram σιγά. Δώσε λίγο! Έλα ρε Άγι! Δώσε δυνατά! Ναι! Μαμά! Πόρε μακελιό! Ρε Hot Chili Peppers! Να ακούω να τρελαίνω με! Δώσε λίγο! Λοιπόν, είμαστε Παρασκευή! Έχουμε κάνει εδώ τις καντελιές μας στο κούλερ. Έχουμε καταστρέψει το μισό Αμαζόνιο και τον έχουμε πετάξει κάτω. Έχουμε γράψει τον πίνακά μας, ωραία, σαν σωστοί μαθητές που είμαστε και σωστά παιδιά. Σήμερα θέλω να σας πω, μισό λεπτό, γιατί αυτή η μπλούζα είναι αντίθεσης. Θέλω να σας πω ότι σήμερα συζητάμε για το, είναι το κεφάλαιο σχέσεις. Και αυτό που συζητάμε σήμερα έχει να κάνει με τα 9 στάδια μιας σχέσης. Από πού ξεκινάει από το πάθος και πού καταλήγει στην αδελφοποίηση και στη συνήθεια, συντροφικότητα και ξαφνικά, αναγκαστικά, οδεύει στο χωρισμό. Τι κρίμα θα πω εγώ, αλλά άμα ακούτε τα στάδια μπορείτε να τα προσέξετε, να δώσετε βάση και να μην το πάθετε. Πάμε λοιπόν, είχαμε μείνει στη συντροφικότητα που μας είπε και η Μαρλού. Μετά έρχεται η συνήθεια. Και η συνήθεια είναι ένα πράγμα που νομίζω ότι περισσότεροι έχουμε πέσει μέσα σε αυτή τη λούπα, εν πάση περιπτώσει, και την έχουμε πατήσει. Γιατί δεν καταλαβαίνεις για πότε περνάς στο στάδιο της συνήθειας. Και καμιά φορά μπορεί να θες να φύγεις, αλλά να μην φεύγεις από συνήθεια από μια σχέση. Κατάλαβες, τα λέω σωστά. Έχετε πέσει ποτέ συστήματα συνήθειας εδώ πέρα. Να θες να φύγεις και να μην φεύγεις. Να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μήνυμα από την Κάθριν Κάτσα να δούμε την άποψή της, τη γνώμη της. Γιατί λέει πολλές φορές τα συναισθήματα δύο ανθρώπων, όσο δυνατά κι αν είναι στην αρχή, με τα πολλά εμπόδια που μπορούν να βρουν στη σχέση, ίσως τους αλλοιώσουν. Και είναι λέει και ο χρόνος που δεν βοηθάει πολύ. Α, εσύ το πας σε εξωτερικούς παράγοντες, όχι στο μεταξύ των. Δηλαδή, αν κάποιος τους έχει βάλει στο μάτι και θέλει να κάνει κακό στη σχέση τους ή να τους βάζει λόγια να τους χωρίσει. Αυτό κοίταξε να δεις. Μπορεί να είναι ένα στάδιο, έχω να σου πω, δεν αποκλείεται, αλλά ο χρόνος σίγουρα δεν βοηθάει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι γενικότερα σήμερα ίσως και να βοηθήσει, γιατί οι άνθρωποι όταν βρίσκουν μια σχέση, επειδή σήμερα οι σχέσεις δεν είναι και το συχνό φαινόμενο. Και όταν βρεις κάποιον που σου αρέσει και κάτσεις μαζί, θες να τον βλέπεις συνέχεια, θες να τον έχεις συνέχεια από κοντά, θες να τον ελέγχεις, θες να πηγαίνετε παντού μαζί, να περνάς όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο μαζί του. Αλλά εκεί νομίζω είναι το λάθος.
Ενώ τώρα που δεν υπάρχει χρόνος, όπως λες, θεωρώ ότι η έλλειψη χρόνου ίσως βοηθάει λίγο τη φλόγα και την κρατάει αναμένη. Γιατί, ρε παιδί μου, εγώ δουλεύω όλη μέρα. Και αυτός δουλεύει όλη μέρα. Και βρισκόμαστε το βράδυ, περιμένουμε να βρεθούμε το Σαββατοκυριακό. Πιστεύω ότι αυτή η αναμονή κρατάει και το πάθος, κατάλαβες, ενεργό. Αν τώρα εγώ είμαι σε φάση, OK, πάμε να πιούμε ένα καφέ στις 3 το μεσημέρι. Πάμε να πιούμε ένα καφέ στις 3 το μεσημέρι. Πάμε να πάμε το βράδυ ένα φαγητό. Πάμε να κοιμηθούμε και το βράδυ μαζί, να κοιμηθούμε και αυτό να ξυπνήσουμε να πάει καθένας στη δουλειά στην άλλη μέρα. Όλο αυτό το πράγμα, κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, βλέπεις ομοτήρι, δεν βοηθάει. Κατάλαβες. Ενώ άμα δεν τον έχεις, δεν την έχεις, σου λείπει κιόλας. Άμα δεν τον ακούς και πολύ, δεν τον πρίζεις και στα τηλέφωνα, δεν παίρνεις και πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ πιστεύω θα υπάρχει μεγαλύτερη διάρκεια σε αυτό το κομμάτι. Σοφία Σοφάκη, γιατί λέει. Οχ. Λοιπόν, θα σα το πω. Η Σοφία, η φίλη μου, έχει ταγκάρει ένα αγόρι. Και τον έχει ονομάσει κάπως. Δεν έχω να δω στον αέρα. Γιατί ο άλλος είναι. Όχι καλό παιδί. Ούτε παράξενο παιδί εννοεί. Είναι η εθνική μας, η διεθνής λέξη, η εθνική μας, καταλαβαίνεις. Η αγαπημένη λέξη όλων, ακόμα και των τουριστών. Αχ, βρε κορίτσι μου, Σοφία μου, τι σου έκανε. Στείλε μας να μας πεις τι σου έκανε. Μήπως μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς τη δική μας τη βοήθεια. Αλλά ξέρεις, έμεινα. Γιατί περιμένω να δω το στάδιο και λέω, γιατί ο άλλος είναι μπιπ. Και λέω, οπ. Το κορίτσι μου αυτό πονάει. Κάτι παθαίνει. Κάποιος δεν του φέρεται καλά εδώ τη Σοφία. Φίλε, πανάει. Α, κατάλαβες. Λοιπόν, Μαρία, Ευαγγελία μου, τι κάνεις, αγαπώ πολύ. Τον τελευταίο καιρό είχε χαλάσει το κινητό και δεν μπορούσα να στείλω μηνύματα. Μου έλειψε φυλάκια και πολλά πολλά. Μην ανησυχείς καθόλου. Αυτά τα άτομα τα κινητά σταματάνε, χαλάνε, σπάνε. Μπορεί να πω τα πάντα. Ξέρω πόσο μας αγαπάς, ξέρω ότι θέλεις συνέχεια μηνύματα. Και ευχαριστώ πολύ, 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 πολύ για τα καλά σου λόγια. Δώσε κομματάρα, φοβερή. Come my lady, come my lady. Κομματάρα. Η συνήθεια, λοιπόν, είχαμε μείνει στη συνήθεια, βεβαίως. Η συνήθεια είναι μεγάλο θέμα. Πρέπει να. Αυτό το πράγμα είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Εκεί τα βλέπεις όλα αλλιώς. Δεν έχει ούτε πάθος, ούτε φαντασία, ούτε όρεξη. Ούτε, πώς να σου πω τώρα, δεν έχεις διάθεση γενικότερα, ρε παιδί μου, όταν έχεις συνηθίσει, απλά έχεις συνηθίσει τον άλλον μέσα και πηγαίνω, έρχεται μπροστά στα πόδια σου και όλα τα κάνεις μηχανικά. Δηλαδή, από συνήθεια θα πας για καφέ, από συνήθεια θα βγεις έξω να πας για ψώνια, από συνήθεια μετά θα τον πάρεις αγκαλιά, θα την πάρεις αγκαλιά, από συνήθεια θα δεις μια ταινία, δεν σου κάνει αίσθηση. Και όπου κάπου εκεί μπαίνει αυτός ή αυτή μέσα στα social media και σου στέλνει το μηνυματάκι. Και εκεί παραστρατείς, εκεί λίγο το μάτι φεύγει και λες, έλα μωρέ, ας στείλω ένα μήνυμα και σε αυτή που μου έστειλε μήνυμα, δεν πειράζει, ένα μήνυμα είναι. Από μήνυμα ξεκινάει, έχω να σου πω, φίλε μου, βεβαίως. Από το μήνυμα ξεκινάνε όλα. Γι' αυτό άμα έχεις συνηθίσει και έχεις ρουτινιάσει ή να κάνεις κάτι να το σώσεις, να σηκώσεις και να φύγεις, για να μην έχουμε τα μηνύματα τα παραπάνω της φίλης μου Σοφίας. Λοιπόν, η παιδικότητα με τα παιδιά είναι ένα άλλο στάδιο εδώ πέρα και έχει δίκιο, γιατί από ένα σημείο και μετά αρχίζουμε, ρε παιδί μου, και αισθανόμαστε μέσα στη σχέση σαν παιδάκια, σαν αδελφάκια, σαν τύπου ότι οκ, okay, μοιραζόμαστε τα πάντα, μοιραζόμαστε τα λέμε όλα, ξεκινάμε και λειτουργούμε σαν φιλαράκια, ο κολλητός μου και η κολλητή μου. Βέβαια, ξέρεις, πολλά ζευγάρια κάνουν το εξής απίστευτο λάθος. Δεν ξέρω αν εσύ το έχεις πάθει ποτέ ή το έχεις ακούσει. Αλλά πολλοί αρχίζουν και μιλάνε και σαν παιδάκια, τύπου «Θέλεις να πάμε μια βόλτα?» «Τι λες, βρε! Τι λες, βρε, ενήλικας άνθρωπος!» «Ή, δεν θέλω!» «Ή, ναι!» Και αρχίζει το τσιγκί τσιγκί. Αρχίζουμε λίγο πως από πολυπαιδισμός. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, να σου πω τη μάλλον αλήθεια. Εμένα μου έχει συμβεί. Αλλά άμα κάνεις, παιδί, μια πλάκα και να μιλάς έτσι και να λες κάποιες λέξεις έτσι για να γελάς. Και άλλο να φέρεστε σαν να είστε πρώτη δημοτικού. Δεν είμαστε την πρώτη δημοτικού. Κατάλαβες. Αυτό λοιπόν, τα καπάκια, σε οδηγεί στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι και η αδελφοποίηση. Γιατί είστε δύο σύντροφοι, όπου κανένας δεν βλέπει τον άλλον ερωτικά, όπου, όπως είπα στην αρχή, και αν το δεις την άλλη με ένα καταπληκτικό, ωραίο φόρεμα. Περισσότερο θα την κοιτάξει ο Άλεξ που δεν του είναι τίποτα παρά εσύ που είναι κοπέλα σου. Κατάλαβες. Περνάει ο δικός σου από μπροστά, δεν ετοιμάζεται και λες, α, πώς είμαι, α, πολύ καλός, πώς να είσαι. Δεν σου κάνει καμία αίσθηση όμως. Γιατί έχεις συνηθίσει, δεν έχεις περάσει άλλο level. Το βλέπεις σαν αδερφό σου το πράγμα. Και μπορεί καμιά μέρα. Πώς σας πω, σου φεύγουν και άλλες εκφράσεις. Δηλαδή, πώς σας πω, στην αρχή αλλιώς εκφράζεσαι και αλλιώς χειρίζεσαι το λόγο με το αγόρι σου, με το κορίτσι σου. Μετά λοιπόν από πολλούς μήνες ή χρόνια που έχεις περάσει όλα αυτά τα στάδια που αναλύσαμε,
αρχίσει να του μιλάς, έλα μωρέ, εντάξει, και τι έγινε και... Μιλάτε σαν κολλητή, μιλάτε σαν αδερφάκια. Ή κάνεις σαν να είναι αδερφός, αρχίζεις τον συμβουλεύεις, του λες μην κάνεις αυτό, δεν σου πω να μην κάνεις εκείνο. Και να ξέρεις σαν μαμά ή μπαμπάς κάπως έτσι. Εκεί, παιδιά, εντάξει, η φάση νομίζω δεν έχει γυρισμό καθόλου. Έχουμε φτάσει στην απομυθοποίηση τη φοβερή και τρομερή. Και για να σωθεί θέλει πολύ, 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 πολύ κόπο. Γιατί κάπως έτσι καταλήγει, επειδή βαριέσαι, δεν έχεις κανένα ενδιαφέρον για τον άλλον. Και κάπου εκεί, αν εσύ θέλεις να ζήσεις κάτι πιο έντονο, θα ανοίξεις τις πόρτες σου να μπει άλλος ή να μπει άλλη. Θα αρχίσει το μάτι σου να παίζει. Κάπως έτσι γίνεται. Στέλλα Ντίμτσα, μπορεί λέει, γιατί πολλές φορές λέει τα συναισθήματα δύο ανθρώπων αλλάζουν διότι μπορεί να γνώρισαν κάποιον άλλον από την υπερβολική ζήλια, από τα εμπόδια που μπήκαν ανάμεσά του. Please βάλε Renegades. Να σου πω κάτι. Πολύ εμπόδιο παίζει εδώ. Την έχετε πάθει όλοι. Τι γίνεται, σας εμποδίζει κάποιος, δηλαδή τη σχέση σας. Υπάρχει τέτοιος κόσμος που βάζει λόγια για να εμποδίζει σχέσεις. Paris Drum, περιμένω να ακούσω το δικό σου μήνυμα. Μ' αρέσει που μας γράφεις κάθε μέρα και μ' αρέσει και η απόψη σου. Πρώτον λέει και κύριον, οικονομικοί λόγοι. Σωστό, θα φύγουμε βεβαίως με Renegades. Ορίστε, Renegades ήρθες, Renegades μπήκανε. Πρώτο στη λίστα, δώστε δυνατά! Λέει δεύτερον, να μπει τρίτο άτομο ανάμεσα σε μια σχέση. Τρίτον, υπερβολική ζήλια. Τέταρτον, η αδιαφορία. Πέμπτον, εγωισμός. Πιστεύω πως αυτές οι αιτίες μπορούν να οδηγήσουν μια σχέση σε έναν χωρισμό. Ναι, εμείς αναλύσαμε σήμερα, είναι μαζί σου, συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα έγραψες. Αλλά εδώ στα στάδια δεν τα έχει αυτά, όμως αυτά είναι τα δικά σου στάδια και τα σέβομαι, εννοείται και συμφωνώ με όλα. Και πολύ 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 σωστό αυτό που είπες για τα οικονομικά. Σήμερα πολλοίς κόσμος βάζει το οικονομικό κομμάτι και τις δυσχέρειες παραπάνω από τη σχέση, λίγο τα μπερδεύουνε. Μας έχει πάρει λίγο το μυαλό. Η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας και οι δουλειές και ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η κατάρτιση και όλα. Και λίγο πώς να σου πω, την πληρώνει ο δικός μας ή η δικιά μας ή η σχέση μας. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πάω να φύγω. Αυτό ήταν και σήμερα το cooler. Από το πάθος να αδελφοποιήσει και από εκεί. Πάνε κι άλλοι. Κάπως έτσι. Θα διαβάσω ένα τελευταίο μήνυμα της Χριστίνας. Γιατί λέει δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, ελευθερία στη σχέση και επίσης υπάρχει ζήλια. Γι' αυτό το λόγο καταλήγουν οι σχέσεις σε χωρισμό. Πάρα πολύ σωστό. Ό,τι μου είπες. Και εσύ και ο προηγούμενος ο φίλος μου. Για δώσε Renegades να φύγουμε. Ωραία, ωραία. Hey, living like we Renegades. Ναι. Τι ωραία θα ήταν να ζούμε όλοι έτσι όπως λέει το τραγούδι. Αλλά όλα είναι στο χέρι σου. Όλα μπορείς να τα κάνεις άμα θέλεις. Άμα υπάρχει θέληση και άμα δεν σταματάς ποτέ να ονειρεύεσαι και να πηγαίνεις κόντρα σε όλους όσοι προσπαθούν να σου κατεβάσουν την ψυχολογία, το ηθικό, όλα αυτά τέλος πάντων. Να σου κόψουν τα όνειρα, να σε κάνουν μίζερο, σαν και του λόγου τους. Αυτή η μπλουσίτσα δεν μας τα λέει καλά σήμερα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Αυτό ήταν ένα cooler. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Να μην μασάτε μία, να χαμογελάτε και πάντα, πάντα, πάντα θετικά. Πάμε!